Είχαμε 24 ώρη πανελλαδική απεργία, υπό ΕΟΤΑ, δηλαδή εργαζόμενοι στους Δήμους όλης της Ελλάδος, την Παρασκευή. Είχαμε αποχή Σαββάτο Κυριακή με κλαδικά αιτήματα. Τα αιτήματα, επειδή δεν ακούγονται, όσο φαίνεται, συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις για σήμερα και αύριο, οπότε θα συνεδριάσει εκ νέου το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ για να αποφασίσει. Έχει φτάσει σχεδόν Δεκέμβρης μήνας και δεν έχει υπογραφεί ακόμα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους Ιδιωτικού Δικαίου και τους Συμβασιούχους. Ένα δεύτερο αίτημα, θέλουμε να προστατεύσουμε τους συμβασιούχους, οι οποίοι κατά κανόνα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην ουσία. Όταν χρειαζόμαστε και τους παίρνουμε για 8 μήνες το χρόνο με μια διακοπή 4 μηνών, η οποία διακοπή στην ουσία έρχονται κάποιοι άλλοι, δεν υπάρχει. Ας κάνουν ένα πλάνο να δούνε πόσους υπαλλήλους χρειάζονται, ενώ φωνάζουν και λένε περικοπές από το μνημόσυνο, το μνημόνιο εννοώ. Αλλά αν κάποιος κάνει μία έρευνα, θα δει ότι χρειάζονται και άλλοι υπάλληλοι σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποιους τομείς. Σε αυτούς τους τομείς, όπως είναι καθαριότητα, όπως είναι το πράσινο, υπάρχουν ανάγκες. Επίσης, φωνάζουμε για ένα ενιαίο μισθολόγιο, όχι σαν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε γενιά των 700 ευρώ. Τώρα πάνε να μας κάνουν όλους, όχι των 700, μήπως μας πάνε και στα 500 ευρώ, δεν ξέρω. Δηλαδή, ψάχνουν μια εύκολη λύση. Έχουν βρει τους δημόσιους υπάλληλους. Δεν λέω μεν, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι έχουν αυξημένες αποδοχές. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που πρέπει να τους προσέξουν. Τους έχουν βάλει όλους σε ένα καζάνι και τους βράζουν. Επ' αυτού ουδής γνωρίζει. Μέχρι στιγμής προφανώς γνωρίζουν μόνο αυτοί που κάνανε τον Καλλικράτη. Εκκρεμούν όμως δεκάδες προεδρικά διατάγματα και εκατοντάδες υπουργικές αποφάσεις, εκ των οποίων δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία. Εκλογές έγιναν, τελείωσαν. Από 1η-1η καλείται να λειτουργήσει ο Καλλικράτης με νέους διευρυμένους δήμους, με υπαλλήλους από την Ομαρχία που δεν ξέρουν πού θα πάνε. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Και από τους δήμους που έχουν συνεργαστεί με το Δήμο Κορινθίων θα έρθουν εδώ άλλοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι? Σε πρώτη εκτίμηση, από ό,τι βλέπουμε, κάποιοι διοικητικοί, τεχνικό προσωπικό δεν μπορεί να φύγει από τους δήμους από εκεί να έρθει εδώ.